Νέες δράσεις στη βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστές κατά κάποιο τρόπο θα είναι μικροί μαθητές. Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 βέβαια. Μικροί και μεγάλοι, έτσι για να επεκτείνω λίγο τη δράση, δίνουν ραντεβού στις εγκαταστάσεις. Περισσότερα θα μας πει ο βιβλιοθηκονόμος και επιστημονικός συνεργάτης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ο κύριος Ιωάννης Μουντογιαννάκης. Μία δράση, μία πρωτοβουλία, κύριε Μουντογιαννάκη, που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μία δράση εξωστρέφειας της Ακαδημίας, προκειμένου τοπική κοινωνία, νέα γενιά να γίνουν ένα με εσάς και να υιοθετήσουν αυτή την αντίληψη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τα Χανιά. Στην Ακαδημία μιλάμε για βιβλία. Μετά το διάλειμμα από τον κορονοϊό συνεχίζουμε τις δράσεις μας από εκεί που είχαν σταματήσει. Η λέσχη φιλαναγνωσίας για ενηλίκους, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά, ενώ το Σάββατο στη βιβλιοθήκη της ΟΑΤ για τέταρτη χρονιά για παιδιά 4 έως 10 ετών, το οποίο είχε πολύ μεγάλη προσέλευση και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Η Ακαδημία, αναγνωρίζοντας τη σημασία του βιβλίου, συνεχίζει τη λέσχη φιλαναγνωσίας, όπως είπατε πολύ σωστά, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου και ώρα 12, ενώ τα μικρά παιδιά θα έρθουν στις 11, μια ώρα νωρίτερα, στο χώρο μου, στις βιβλιοθήκες, με θέμα Έλληνες πεζογράφοι με φόντο την Κρήτη. Αυτό το κάνουμε ούτως ώστε να φέρουμε πιο κοντά τους συγγραφείς που υπάρχουν στην Κρήτη, να τους μάθει ο κόσμος, να τους διαβάσει. Και στην πρώτη μας συνάντηση θα έχουμε την κυρία Μαρινέλα Βλαχάκη, στο οποίο θα έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Σιλάνση Βουκλέ», η οποία θα έρθει και η ίδια με την παρουσία της. Γενικά βέβαια, κύριε Μουντογιαννάκη, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ μετά από 2 χρόνια πανδημίας και επιδημιολογικής κρίσης να έρθουμε κοντά, να ξαναζήσουμε αυτές τις διαζώσεις συναντήσεις με επίκεντρο βέβαια τον πολιτισμό, τις τέχνες, το βιβλίο. Έτσι είναι, σωστά τα λέτε, και ως βιβλιοθηκονόμος πολλοί με ρωτούν. Καλά, τώρα με τον κορονοϊό προφανώς το ψηφιακό βιβλίο θα είναι πιο πολύ από το φυσικό, ας το πούμε. Όμως δεν πρέπει να τις μπερδεύουμε αυτές τις δύο έννοιες. Το ψηφιακό βιβλίο είναι η συνέχιση του φυσικού βιβλίου και οι συναντήσεις που γίνονται διαζώσεις θα πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που είχαν σταματήσει, γιατί και ο κόσμος έχει ανάγκη και να διαβάσει, αλλά και να έρθει σε επαφή ο ένας με τον άλλο. Όπως λέμε και στην Ακαδημία, με το πρόγραμμα λόγου και τέχνης που έχουμε, το πρόσωπο προς πρόσωπο, να έρθουμε έτσι κοντά και να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Ακαδημία, Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, η Ακαδημία προέρχεται από τον Πλάτωνα, ένα χώρο διαλόγου δηλαδή. Βασικός στόχος ποιος είναι? Αναφερθήκαμε στο πρακτικό σκέλος της πρωτοβουλίας του Σαββάτου. Βασικός στόχος ποιος είναι? Βασικός στόχος, όπως σας είπα και πριν, είναι η κριτική και όχι μόνο να συναντήσουν, αλλά και να μάθουν τους Κρήτες νέους πεζογράφους. Πριν είχατε ένα αφιέρωμα για τον Καζαντζάκη, όλοι γνωρίζουμε τον Καζαντζάκη, τους νέους συγγραφείς όμως πολλοί δεν τους γνωρίζουμε. Οπότε ο πρώτος μας στόχος είναι καταρχάς να έρθουμε κοντά με το βιβλίο, να ξαναέρθουμε κοντά με το βιβλίο σε έναν χώρο όπως είναι η βιβλιοθήκη, γιατί οι βιβλιοθήκες έχουν αυτό το πολιτιστικό έτσι, νόημα. Και ο δεύτερος, να γνωρίσουμε τους Κρήτες συγγραφείς. Τη νέα γενιά συγγραφέων δηλαδή. Μάλιστα, σας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Σίγουρα είναι πολύ έτσι συγκινητική ανταπόκριση του κοινού στις δράσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε και για τα συμπεράσματα, να αναφερθούμε και στον απόϊχο της πρωτοβουλίας σας την επόμενη εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό γίνεται, βέβαια, αυτό πείτε γίνεται μας. Αυτό γίνεται στη συνεργασία με τη φιλόλογο, την κυρία Ανδρομάχη Χουρδάκη από το Καστέλι, φιλόλογος. Σχεδόν μαζί δηλαδή το κάνουμε αυτό. Και μετά τη λέσχη, αυτό το διάστημα υπάρχει πραγματοποιείται μία έκθεση για τον Ρενάτο Μόρντο, τον πρώτο σκηνοθέτη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία είναι επισκέψιμη από όλους και σίγουρα θα την επισκεφτούμε μετά το τέλος της αναγνωσίας μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Μουντογιαννάκη. Εγώ σας ευχαριστώ και έχετε πολλές ευχαριστίες και χαιρετισμούς από τον Διευθυντή της Ορθοδόξης Ακαδημίας Κρήτης, τον Δ. Κωνσταντίνο Ζορμπάλα και τον Πρόεδρο του
και Σάμι και Σελήνη, κύριε Αμφιλόκη. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά.